Πάμε τώρα μέχρι το Μαντράκι στις Σέρρες. Μου πέφτουν εδώ τα χαρτιά, με συγχωρείτε. Ναι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε και διάθεση. Πάμε μέχρι το Μαντράκι στις Σέρρες να γνωρίσουμε τον κύριο Θέμη τον Πουλίδη, ο οποίος παράτησε τις σπουδές του στην πληροφορική και έγινε αγρότης καρυδιών. Μια έτσι, δουλειά που έκανε ούτως ή άλλως. Την κληρονόμησε από τον πατέρα του. Καλημέρα, καλημέρα κύριε τον Πουλίδη. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς, πώς είναι εκεί ο καιρός? Βλέπω λίγη συννεφιά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει συννεφιά. Εντάξει, γενικότερα είναι καλά. Λίγο μας τα γυρίζει αυτές τις μέρες, αλλά πάει καλά. Βρίσκεστε εκεί, φαντάζομαι, στα χωράβια που παράγεται τα καρύδια. Ακριβώς, ναι. Τώρα είναι περίοδος κλαδέματος, οπότε οι δουλειές ξεκινάνε φέτος. Ξέρετε τι, μας έκανε πολύ εντύπωση, μας άρεσε πάρα πολύ η ιστορία σας, γιατί μας αρέσουν έτσι οι άνθρωποι που εμείς αποκαλούμε success stories, που μπόρεσαν να αφήσουν κάτι άλλο που κάνανε μέχρι τότε. Είχε πάρει μία ρότα συγκεκριμένη η ζωή τους και τελικά καταλήξαν να κάνουν κάτι που αγαπάνε περισσότερο και πόσο μάλλον όταν ασχολούνται με τη φύση και με, με την πρωτογενή παραγωγή. Ναι, η αλήθεια είναι, η φύση είναι πολύ μεγάλη μου αγάπη και η δουλειά μου φυσικά. Αυτός ήταν και ο λόγος ο οποίος παραμέρισα τις σπουδές μου, τελείωσα φυσικά τη σχολή, αλλά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό που ήξερα από μικρός, με αυτό που αγαπούσα και ήθελα να το εξελίξω. Όχι μόνο το εξελίξατε, δεν θυμάμαι πόσα στρέμματα, 30 στρέμματα αρχικά σας το παρέδωσε ο πατέρας σας, το χωράφι, και εσείς τα φτάσατε τα 100. Τώρα δεν ξέρω, είναι και περισσότερα. Ναι. Περισσότερα γίνανε γιατί επενδύουμε και στη φουντουκιά σιγά-σιγά. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ο πατέρας μου είχε κάνει μια αρχή. Ο ίδιος δεν ήξερε αν εγώ θα ακολουθήσω επαγγελματικά αυτό τον τομέα. Οπότε μετά σιγά-σιγά με τη βοήθειά του τα αυξήσαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά μπορούμε. Μάλιστα. Οπότε τώρα λοιπόν είσαστε σε εκείνο το τεράστιο χτίμα που έχετε με τις καρυδιές και βλέπουμε ότι έχετε στο τραπέζι πίσω καρύδια. Πρόκειται κάτι να μας δείξετε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να το δούμε. Όχι μόνο αυτό, φτιάχνει και προϊόντα από καρύδια. Ωραία. Για να τα δούμε λοιπόν. Ακριβώς. Έχουμε τα προϊόντα μας, είναι τα καρύδια μας, φυσικά σε κέλυφος και σε ψύχα, γιατί επεξεργαζόμαστε ήδη τον καρπό μας με το σπαστήρα που έχουμε. Από εκεί και πέρα έχει περίπου 3 χρόνια που αρχίσαμε να παράγουμε βούτυρο καρυδιού. Μόνο καρύδια. Από καρύδια, δεν βάζουμε οτιδήποτε. Βούτυρο βεβαίως. Αποτελούμενο μόνο από καρύδια, δεν έχει οτιδήποτε μέσα συντηρητικά, πρόσθετα ή κάτι τέτοιο. Και φέτος πρώτη φορά αποφασίσαμε να βγάλουμε και καρυδέλαιο. Έλαιο καρυδιού, το οποίο το έχουμε εδώ πέρα. Είναι προϊόν ψυχρής έκθλιψης. Όλα τα προϊόντα, φυσικά και το βούτυρο και το έλαιο, έχουν πάρα πολλά ωφέλη. Το έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές φάσεις, ακόμα και ως βρόσιμο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς να δώσουμε προϊόντα στον κόσμο οι οποίοι δεν θα τρώγανε καρύδια. Μάλιστα. Κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και εγώ, να ξέρετε, τρελαίνομαι με αυτά τα βούτυρα από ξηρούς καρπούς. Τρελαίνομαι. Βέβαια, τρελαίνεται και με άλλα πράγματα. Το είπατε και από φουντούκι, είναι από φανταστικό. Αρακά. Και είχα φάει, τώρα τι να σας λέω, φουντουκόμελο κάποια στιγμή έφαγα, πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε ποτέ έτσι να το παντρέψετε, είναι εγώ ιδέες. Αλλά είναι πραγματικά έτσι, πάρα πολύ ωραίο όπως ασχολείται με τη φύση. Κύριε Τομπουλίδη, εγώ είμαι λίγο πιο έτσι, συντηρητικός από την Ανθή. Έχω συνηθίσει να σπάω τα καρύδια με τον καριοθράφτη. Υπάρχει κάτι πιο έτσι μοντέρνο, μπορούμε να σπάσουμε το καρύδι πιο γρήγορα, να το φάμε, να το απολαύσουμε? Και επίσης πόσο θρεπτικό είναι, να μας πείτε αυτές τις πληροφορίες για να κλείσουμε, να σας αφήσουμε. Όχι, να μας πείτε και τα, γιατί σύγχρονο έχετε βάλει για τους ανθρώπους που μπορεί να μας βλέπουν και να θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά σας. Τι σύγχρονο έχετε βάλει στο χωράφι σας? Να ξεκινήσω με το τελευταίο που με ρωτήσατε. Έχουμε εγκαταστήσει, όπως μπορείτε να δείτε στα δίπλα μας εδώ πέρα, έναν μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος μας βοηθάει να παίρνουμε δεδομένα ατμοσφαιρικά και από το δικό μας το κτήμα και μας βοηθάει πάρα πολύ στην πρόληψη ασθενειών, στην αντιμετώπιση διάφορων εχθρών εντομολογικών, να λαμβάνουμε όλα αυτά τα δεδομένα και να μπορούμε να παίρνουμε πιο άμεσες αποφάσεις. Είναι ακριβό αυτό, άμα θέλει κάποιος να το πάρει?
Δεν θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλο κόστος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εμείς επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ και με ευρωπαϊκά προγράμματα, μπόρεσαμε το εντάξαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στην ουσία βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από αυτό. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική σκέψη αυτή που έχετε οργανώσει με την βοήθεια του πατέρα σας και τη συνεργασία που έχετε. Ήθελα να ρωτήσω, κάνετε και εξαγωγές? Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν πελάτες μας οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, μας ζητάνε και τους θέλουμε ελληνική στο εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά κοντρικώς δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Το ευχόμαστε όμως, λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας, να συνεχίσετε. Μακάρι να συνεχίσετε με επιτυχία όπως κάνετε μέχρι τώρα. Ο κύριος Θέμης Τομπουλίδης, αγρότης στις Σέρες. Βλέπουμε και την εικόνα κιόλας από τις Σέρες που μας δίνει ζωντανά. Αυτή την ώρα σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τομπουλίδη και καλές δουλειές.